το είχα σκοπό να φανώ από το υπουργικό γραφείο. Γιατί ξέρα καλά είναι τα λόγια υποδοχή, θα μου κάνουν ο τμήματάρχη. Δηλαδή το μεντιζί. Ούτε μια στιγμή δεν επέρασε κι ακούω καλημέρα μεντιζί. Ήταν που γίνεται τα μέρα, λέω θωρώ. Το μάτι μου έπεσε πάνω σε δυο γενέκες που πιέναν κάτω από μια ομπρέλα. Θα πάω πίσω από τούτο το χείλιο να μάθω είναι τα μπόρια και τα που σκέφτεται. Ανοίξα την ομπρέλα που μια ξυπροσχέ συνέχισε και ακολούθησα την κοτσάκαρη, την κοπελούα και το χείλο μέσα από στενά και καντούνια. Ύστερα που κάμπω στον περπάτημα, σταματήσαμε μπροστά από ένα μεγάλο σπίτι. 4 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι Τετάρτη και όπως κάθε Τετάρτη είμαι στο γραφείο του διευθυντή μου για το ξύσιμο των μολυσιών. Διάβασμα μου άνοιξε η πόρτα. Εγώ που νόμισα πως είναι ο διευθυντής μου επίδησα απότομα από την καρέκλα, μα ήταν γίνει. Ακολούθησαν τις σημειώσεις
που με βγάλανε στον έκτον όροφο του πελώριου σπιτιού. Ανοίξε μου η κοπελού που έβρεσε. Εκοτσίνησε μόλις με είδε και αμέσως σε κατάλαβα το εσύ αγάπη μου εγκαμπρό μου που γυρεύτηκες. Τι αγαπάτε, ήθελα να μιλήσω με ο χείλος σας. Εμολά καθαρογραμμένο γράμμα, μόνο που μερίζει σύντες. Αγαπητή μου φιντάκη, να σου πω. Καταρχήν με πιάνει απελπισία προσφωνώντας με αυτό το χειδαίο μου. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως καθόταν στην αναπαυτική του καρέκλα, επαναλάμβανε τη φράση «Θα πάρει, δεν θα πάρει, θα πάρει, δεν θα πάρει». Εγώ που δεν κατάλαβα τίποτα, μύρισα το παπούτσι του και έφυγα. Σήμερα η Σάφη ετοιμαζόταν να πάει στο χωρό και εγώ χάρηκα, γιατί άμα φεύγει η Σάφη μπορώ να σου γράφω ήρεμα και ξεκούραστα. Η Σάφη μου, παρόλο που της αρέσει πολύ να πηγαίνει στο χωρό, άμα ντύνεται να βρειάζει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι ντύνονται και δεν περπατάνε όπως εμάς, ελεύθερα και ξεκούραστα. Δεν μπορώ να καταλάβω πάλι τι ευχαρίστηση βρίσκει κανείς άμα πηγαίνει στο χωρό. Η Σάφη μου γυρίζει πάντα από το χώρο στις έξι κι εγώ την βλέπω να μπαίνει από την πόρτα του σπιτιού χλωμή και αποκαμμένη. Καταλαβαίνω τότε ότι δεν της έχουν δώσει να φάει, αλλά όχι εγώ το λέω. Αν δεν μου δώσουν να φάω τα λαγοπόδαρά μου, παραπονά κατασυγχαίνομαι. Εμβριάζει αυτή η σημερινή, ο βασιλιάς ευρέθηκε. Η αλήθεια όμως είναι πως είναι ο αέρας που το φέρνει από την Κασπία θάλασσα. Στο Υπουργείο Ενεργειακής. Μεταξύ μέρα και νύχτα. Η πόρτα με χτυπούσε με δύσμα. Ήταν ο φοιτητήρας που ήρθε να μου πει πως είναι φάνηκας και δουλειά την ίδια μου για αυτές το μάρες. Νομίζει ο διευθυντής μου πως είχε να με ένα σιφτό ζητώντας χώρες για την ακατανόμαστη τη συμπεριφορά μου. Κατά τ' άλλη, λαλούν πως είναι πατριώτης. Εισοδήματα, εισοδήματα είναι το μόνο που θέλουν οι πατριώτες και τη μάνα τους και τον κύριν τους πουλούν το για μια λίρα και την ίδια τους την πίστη, παζαρεύκονται. Ούτε όλα γίνονται για ποια του γλώσσα μας, έχει μια φουσκάλα. Μέσα της... Δίχως ημερομηνία. Επερπατούσα τη λεωφόρο του Νιέβη. Άξι παϊδέρασε μια άμαξα του αυτοκράτη. Όλος ο κόσμος έκανε τα να φανταστείτε ότι και εγώ έφυγα. Εν ήθελα να δω πω. Εντυπωσιάστηκα πολλά με την ταχύτητα. Πολλά παράξενο τόπο στο βασίλειο. Μόλις εμπήκαμε μέσα, είδα ανθρώπους ξουρισμένους. Πολύ τους ξουρισμένους.